Υπάρχει ένα άγχος για να αφαιρεθεί το ηθικό πλεονέκτημα από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν ήθελα να πάει εκεί η κουβέντα, ειλικρινά σας λέω. Εδώ που βρισκόμαστε θεωρώ αντιπαραγωγική. Αλλά έλεος, μιλάμε για την αντίστοιχη Ευγενία Μανουλίδου του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, όταν στη Νέα Δημοκρατία παρακολουθήσει μια δημοκρατική διαδικασία, εναλλάσσονται στην ηγεσία δύο οικογένειες για 40 χρόνια. Μα δεν και αυτό δεν θεωρείται διορισμός, δεν θεωρείται οικογένεια. Θα απαγορεύει πολύ να ψηφίζουν άλλο. Έτσι, δύο οικογένειες εναλλάσσονται τα τελευταία. Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου, δεν σας διέκοψα. 404.000 άνθρωποι ψήφισαν. Κύριε Συγκεντριάδη, επιτρέψτε μου. Εγώ λέω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει λειψανδρία. Έχει λειψανδρία. Δεν μπορεί να αναδείξει τα τελευταία 40 χρόνια κάποιον νέον στην πολιτική κονίστρα και δει στην αρχηγία, και αυτό δεν είναι οικογενειοκρατία, είναι εξορκισμός της οικογενειοκρατίας, που είναι η επιτομή της οικογενειοκρατίας. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αν θέλουμε τώρα να πάμε την κουβέντα εκεί, τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται εδώ που βρίσκεται, και μάλιστα ποιο είναι το παράξενο. Ποιο είναι το παράξενο. Παράξενο. Πάντως εδώ. Εντελώς πίσω λίγο. Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι μόνο η επιτομή της οικογενειοκρατίας, είναι το γεγονός ότι η επιτομή της οικογενειοκρατίας θεωρείται το νέο στην πολιτική κονίστρα. Αυτό τώρα αυτό με το διορισμό του συζύγου. Πώς το βλέπετε εσείς, παρακαλώ και πείτε το μισό σόι του κυρίου Τσίπρα που έχει διοριστεί στα Υπουργεία. Τι σχέση έχει, κύριε Βαρεμένη, δεν θέλω να κάνω τέτοιου κουβέντα μαζί σας. Μα τι να γίνει, απευθύνομαι όμως. Θα την κάνετε. Κουβέντα θέλετε, δεν θέλετε. Πώς θα γίνει. Σας παρακαλώ. Θα αποφύγετε την κουβέντα. Δεν θα κάνω. Γίνεται αποφύγετε αυτή την κουβέντα. Λέω το εξής. Η επιτομή της οικογενειοκρατίας εμφανίζεται στην Ελλάδα ως το νέο στην πολιτική ζωή. Δηλαδή, απευθύνονται στους τελεθεατές, σε κανέναν άλλον. Αυτό πώς το εκλαμβάνετε εσείς. Πώς το εκλαμβάνετε εσείς. Μια φράση για να πάμε στα... Για να καταλάβουμε τη διαφορά, γιατί έχει πανικό ο κύριος Βαρεμένος. Είναι πανικό. Κατανοητός. Τεράστιο. Με διακόψω όμως. Ο κύριος Τσίπρας εξελέγει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή του έδωσε το δαχτυλίδιο ο κύριος Αλαβάνος, το οποίο μετά διέγραψε, σε μια σωκοματική διαδικασία 300 ονοματέων. Ο κύριος Μητσοτάκης εξελέγει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία με 404.000 ανθρώπους που πάντως ο κύριος Τσίπρας έχει εκλεγεί και δύο φορές πρωθυπουργός. Δεν μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ που είναι αρχηγός, συζητάμε τώρα. Πέρα. Όταν ο Μητσοτάκης θα εκλεγεί τρεις φορές πρωθυπουργός, τότε μου το λέτε αυτό. Και με 80% αποσυνέδριο. Να αφήσετε τώρα αυτά. Και με 80% κύριε Βαρεμένε, καταλαβαίνουμε την αγωνία σας. Είναι λογικός ο πανικός να τον έχετε, αλλά θα απαντήσετε τώρα γιατί διορίζει το ένα στη γυναίκα του άλλου στο δημόσιο. Θα το απαντήσετε, δεν το αποφύγετε. Γεωργιάδη, να σας πω δεν κάτι. Το αποφύγετε, κύριε Βαρεμένε. Λυπά... Έχετε διορίσει όλο σας το σόι, ο καθένας στα υπουργεία. Έτσι. Λυπάμαι, ειλικρινά. Εγώ δεν έχω διορίσει κανέναν, κύριε Αξιόλου. Μην απεταχθεί τώρα, γιατί και εσείς δεν είστε σταθώ του αίματος.